Πάμε να κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι. Ξέρω εγώ με τόσα πράγματα. Μέσα στην Αθήνα κάνω business. Crazy hair και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, τι να σας κάνω, τι να κάνω τα μαλλιά μου για να μην φαίνονται τόσο weird. Καλύτερα νομίζω έτσι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει πάθει φωνή μου. Δεν ξέρω. Hey γκρινιός, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν, όπως είδες και από κάτω στο τίτλο, θα έχουμε ένα home haul και συγκεκριμένα από το κατάστημα Jumbo. Μου αρέσει πάρα πολύ το κατάστημα Jumbo και σκέφτηκα να κάνω έτσι μια μικρή ανανέωση στο decor, παιδί μου, και σε κάποια πραγματάκια για το σπίτι που χρειαζόμουν. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω τα Jumbo. Μπορείς να το δεις κιόλας από το κανάλι μου που έχω κάνει τόσα Jumbo haul στο παρελθόν. Όπως λέει λοιπόν και ο φίλος μου ο κατακουζινός, αγαπάω τα μάλα. Τα μάλα. Το σπίτι σου με πλαστικά αντικείμενα. Γιατί κινδυνεύει με τα μάλα από τις τρελές που μπαίνουν εδώ μέσα και τα κάνουν όλα λαμπόγελο. Τρελαθεί να το επισκέπτομαι τώρα το καλοκαίρι, για να είμαι ειλικρινή. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω και άλλα τέτοια διάφορα πραγματάκια που αγόρασα από τα Jumbo. Γι' αυτό, αν σου αρέσουν τα Jumbo haul και σένα, μην ξεχάσεις να πατήσεις το subscribe για να δείξεις πόσο μεγάλη fan είσαι. Και ότι κάνουμε αρκετά συχνά, γιατί όχι. Επίσης, μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στο Instagram. Από εδώ είναι ή από εδώ. Δεν ξέρω. Κάπου εδώ πέρα στη γωνία θα βρίσκεται και το Instagram. Οπότε μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις και στο Instagram. Γιατί δεις μια πιο καθημερινή πλευρά. Δηλαδή θα δεις ένα backstage, παιδί μου, από αυτά τα βίντεο. Τι κάνω, πώς περνάω την ώρα μου, με το αγόρι μου και όλα αυτά. Πίστεψέ με, έχει πάρα πολύ γέλιο, οπότε παίρνω μια βόλτα από το Instagram. Πρέπει να με ακολουθήσεις, ρε αδερφέ, τι να κάνουμε. Αν θέλεις να βλέπεις πιανό την καθημερινή ζωή της, πρέπει να ακολουθήσεις το Instagram. Οπότε θα σας περιμένω και από εκεί για μια βολτούλα. Και νομίζω αυτά για το intro, πάμε στο βίντεο. Δεν είναι μόνο αυτές τις σακούλες, έχω να το πω. Το σημερινό βίντεο είναι extreme. Πάρει αρκετά πράγματα, για μένα τουλάχιστον αρκετά, από το Jumbo. Επίσης κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχω αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Ελπίζω να μην σας ενοχλούν τα πουλάκια. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από το μεγαλύτερο, νομίζω. Είμαστε έτοιμοι? Το κρατάω ανάποδα. Δεν ξέρω τι μπορείτε να δείτε. Το κρατάω λίγο ανάποδα, γιατί το επεξεργάστηκα λίγο με δύο πραγματάκια που αγόρασα από τα Jumbo και το έκανα τελείως διαφορετικό. Οπότε θέλω να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Στην ουσία είναι ένας καθρέφτης, τον οποίο τώρα βλέπετε εσείς στο πίσω μέρος του καθρέφτη. That's okay. Σε χρώμα beige, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πάνω. Τέτοιο είναι το χρώμα του. Είναι έτσι κάπως σαν ξύλινο. Και επίσης αγόρασα και κάτι μικρά έτσι φωτάκια διακοσμητικά, τα οποία είναι αυτά με τις μπαταρίες. Μισό να σας δείξω τι έκανα, δηλαδή το επεξεργάστηκα. Πήρα αυτόν εδώ πέρα τον καθρέφτη. Τον οποίο, sorry που βλέπετε το ταβάνι, αλλά okay, έχω βάλει με ζηλοτέιπ εδώ πέρα τα φωτάκια, όπως μπορείτε να δείτε, και είναι πάρα πολύ μικρά. Τον ανάψω κιόλας, βρε αδερφέ μου, να δείτε πώς φαίνεται. Ανάβουν. Τέλεια. Πρώτη φορά μαζί τα ανοίγουμε. Κάπως έτσι φαίνεται λοιπόν ο καθρέφτης με τα φωτάκια. Το συγκεκριμένο είναι πολύ cute, πολύ vintage. Ήταν λίγο σκονισμένος, αλλά okay, τι να κάνει. Ειδικά με τα φωτάκια, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το aesthetic που έχει, που σου δίνει έτσι ένα πολύ θετικό vibe. Είναι αρκετά μεγάλος όπως μπορείτε να δείτε. Θα τον βάλω για καθρέφτη. Όπου θα ετοιμάζομαι, θα πάθουμε και ξέρεις ακριβώς πώς είναι όλα αυτά τα γυναικεία θεματάκια. Αυτός ήταν πάρα πολύ οικονομικός, γύρω στα 10 ευρώ νομίζω, έκανε 15, κάτι τέτοιο. Και σε άλλα χρώματα. Οπότε, αν δεν σας ταιριάζει το συγκεκριμένο χρώμα, μπορείτε να το δείτε και σε άλλα χρώματα. Συνεχίζουμε, αφού πάμε έτσι λίγο στα πιο. Λοιπόν, το επόμενο είναι κάτι για οργάνωση. Έτσι σας μιλάω και σας λέω, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα περί ομορφιάς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και όλα αυτά καλοπιστικά. Πρέπει και κάπου να τα βάλεις αυτά. Δηλαδή, πρέπει κάπως να τα οργανώσεις μέσα στην πλάτη σου, πάνω στη σιρταριέρα εκεί πέρα που τα έχεις, τα καλλιντικά σου και όλα αυτά. Πρέπει κάπως να τα οργανώσεις, τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν πήρα δύο πραγματάκια, τα οποία είναι για οργάνωση σπιτιού γενικότερα. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, το ένα στα καλλιντικά, και είναι αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να το βλέπετε. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει πάρα πολλές θέσεις για κραγιό. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα τα κραγιόν σας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 12 θέσεις για κραγιόν. Επίσης, εδώ πέρα μπορείς να βάλεις διάφορες mini παλέτες που μπορεί να έχεις, κιές, πιο μικρές παλετούλες, beauty blenders και όλα αυτά. Εδώ πέρα είναι για να τοποθετήσεις πινέλα, γιατί όπως βλέπετε είναι αρκετά ψηλό και χωράει πινέλα. Και μετά έχει εδώ πέρα μια πιο χαμηλή, το οποίο είναι για lip balm κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, να βάλεις κάποια λιποζάν τέτοια φάση. Ή γιατί μπορείς να βάλεις, ας πούμε, κάποια beauty blenders και όλα αυτά. Γενικότερα είναι μια καλή οργάνωση make-up. Από αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά αυτές οι θήκες εδώ πέρα για τα κραγιόν είναι πολύ satisfying να τα βλέπεις σε κραγιόν στη σειρά. Για να σας δείξω τι εννοώ, ας πούμε. Δείτε το πόσο satisfying είναι. Εντάξει, έτσι όλα οργανωμένα. Εδώ πέρα έχω βάλει ένα πιο μεγάλο κραγιόν, το οποίο δεν ταιριάζει και τόσο εδώ. Δηλαδή, χαλάει το vibe, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, κάπως έτσι φαντάζομαι εγώ. Τώρα εντάξει, δεν τα έχω βάλει. Έχω βάλει concealer, τα έχω βάλει όλα μαζί. Και τα έχω ετοιμάσει για να το οργανώσω. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ έξυπνη αγορά. Αν θες να οργανώσεις τα καλλιντικά σου πάνω στο γραφείο εκεί πέρα που βάφεσαι. Συνεχίζω όμως, έχω και κάτι άλλο για οργάνωση. Σιρταριών. Το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ. Πήρα ένα γιατί δεν ήξερα αν θα με βολέψει. Είναι ένα κλασικό πλαστικό.
τικάκι να το πω, το οποίο σε βοηθάει ένα ντουλάπ τετράγωνο να χωρίσει σε πολλά μέρη και να βάλει διαφορετικά καλλιντικά. Για παράδειγμα, εδώ πέρα μπορεί να βάλει κρέμε προσώπου. Σε ακόμη ένα αντίστοιχο διπλανό μπορεί να βάλει κρέμε σώματο. Οπότε έτσι στο ντουλάπι, στο ζευτάρι σου δηλαδή, να τα έχει όλα οργανωμένα στη σειρά ανακατηγορία. Εντάξει, δεν θα σα πω ακριβώ τι θα βάλετε. Εμένα έτσι ξεκίνησε. Ήθελα λίγο να δω πόσο θα χωρέσουν εδώ οι μάσκε και όλα αυτά και σιγά σιγά να οργανώσω το ζευτάρι. Δεν ξέρω αν θυμάστε και ένα προηγούμενο άσπρο, έτσι πάλι για οργάνωση ζευταριών ήταν, που μου είχε αγοράσει ο Αλέξης. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο είναι και αυτό λοιπόν. Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο για να καταλάβετε ακριβώς για ποιο αντικείμενο μιλάω. Συνεχίζω λοιπόν με διακόσμηση. Αυτή τη φορά δεν θα κάνω διακόσμηση τόσο πρακτική να το πω. Είχα στο παρελθόν, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, ένα φυτό πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το πήρε η αδερφή μου. Της άρεσε και αποφάσισα να το κρατήσει αυτή. Εγώ αποφάσισα να πάρω ένα παρόμοιό του. Νομίζω παίζει να είναι ακριβώς και ίδιο, δεν ξέρω. Είναι αυτό εδώ, που δεν ξέρω τι φυτό είναι. Φοίνικας. Όχι, δεν είναι φοίνικα σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το vibe. Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό το vibe. Έτσι, ένα ψεύτικο πλαστικό κλωναράκι το οποίο το ρυθμίζει πώς ακριβώς θέλεις να είναι, πόσα φύλλα θέλεις να έχεις. Μπορείς να τα αφαιρέσεις κάποια από εδώ ή να προσθέσεις κι άλλα. Εγώ πήρα δύο από τα συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί θέλω να το κάνω έτσι ένα ωραίο μπουκέτο. Μπουκέτο. Δεν θέλω να το κάνω μπουκέτο. Απλά θέλω να φαίνεται σαν αληθινό φυτό. Τα ανοίξω έτσι. Περιποιημένα. Αλλά εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ σκονισμένα. Έτσι ακριβώς όπως το είχα στο παρελθόν, ρε παιδί μου, να μου δίνει έτσι ένα καλοκαιρινό vibe. Δες πως όγκο. Σαν κανονικό φυτό. Και αυτό ταιριάζει τέλεια με έτσι ένα μικρό βαζάκι, με αυτό το συγκεκριμένο. Το οποίο πρέπει να είναι αρκετά ψηλό βαζάκι. Εκεί έχω καταλήξει με αυτά τα φυτά γιατί είχα παρόμοια στο παρελθόν. Πρέπει να κουμπάει το πλαστικό τμήμα του φυτού κάτω στον πάτο, έτσι ώστε να φαίνεται λίγο πιο αληθινό. Δείτε πόσο τέλειο φαίνεται και πόσο αληθινό. Το βάλουμε κάπου εδώ, προς το παρόν. Ε? Να κάθεται στο background και από εδώ η σακούλα τον τζάμπο. Ε, εδώ πέρα τη σακουλίτσα μας. Οπότε αυτό για διακόσμηση θα μείνει εδώ πέρα στο background για λίγο. Και συνεχίζω λοιπόν με κάτι πάρα πολύ wow, το οποίο έχουμε πάρει ακόμη ένα τέτοιο στο παρελθόν. Το είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο, καλοκαιρινό τζάμπο χορ, αλλά δεν άντεξα. Λοιπόν, όσοι ξέρετε, ξέρετε ότι έχουμε πάρει μια πισίνα πάνω στην ταράτσα. Και με καλύτερο καθήκον, ναι. Μας έφτανε η ζέστη. Οπότε λοιπόν στο καλοκαιρινό τζάμπο χολ πήραμε μια δάδα η οποία τη χρησιμοποιήσαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία και αποφασίσαμε να πάρουμε άλλη μια. Η συγκεκριμένη τώρα είναι πάρα πολύ οικονομική, δηλαδή μπορεί να στολίσει το σπίτι σας, όχι εσωτερικά φυσικά, τον κήπο ή αντίστοιχα το μπαλκόνι σας, γεμίζει μέσα με παραφινέλαιο, κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Γεμίζει το δοχείο με αυτό, ανάβει στο φυτίλι και ανάβει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ οικονομική και δίνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό vibe και λίγο φως. Τη συγκεκριμένη την μιλάξαμε γιατί όπως ξέρετε πάνω στη ταράτσα δεν έχουμε γκαζόν για να την καρφώσουμε στο έδαφος. Οπότε στηρίζεται με αυτά τα ποδαράκια εδώ πέρα. Το επόμενο είναι δύο κεριά. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο ξέρετε πόσο πολύ λατρεύω τα κεριά και συγκεκριμένα τα κεριά από τα Lidl. Τα Lidl είπα. Άι καλά. Τα κεριά από τα Jumbo. Παίρνω πάρα πολύ συχνά κεριά όταν πηγαίνω στα Jumbo, αλλά και στα IKEA. Και μου άρεσε αυτό το συγκεκριμένο. Μου θύμισε λίγο τον καθρέφτη που πήρα σε χρώμα και σε mood και δίνει έτσι ένα ωραίο vibe το χρωματάκι αυτό. Δείτε λίγο το σχέδιο, πώς είναι. Είναι πολύ περίεργο. Σαν μάρμαρο είναι βασικά. Οπότε πήρα και αυτό. Και επίσης πήρα ένα ηλεκτρονικό κέρι. Γιατί για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές έχει τύχει να ξεμείνω από κεριά και να χρειάζομαι έτσι ένα vibe, ρε παιδί μου, κεριού και να μην έχω γιατί τα έχω κάψει όλα. Γιατί τα λατρεύω τα κεριά. Τι εννοώ, ίσον κερί. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα που είναι με μπαταρίες και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις καθημερινά μπαταρίες από το να τρέχεις στα τζάμπο. Γιατί ως γνωστό όταν πηγαίνεις στα τζάμπο, παίρνεις μόνο κερί. Πηγαίνεις για κερί και καταλήγεις να παίρνεις τα πάντα. Τώρα που το βλέπω, φαίνεται λίγο αναβοσβήνει σπαστικά, έτσι. Ορκίζομαι αλήθεια ότι δεν θα ξανακάνω βίντεο με πάνω τηλέφωνο και θα το σταματήσω εδώ. Ναι, τέλος πάντων. Business. Στην Αθήνα κάνω business. Η αλήθεια είναι ότι αν το δεις έτσι φαίνεται σαν αληθινό καμένο κερί. Αν το ανάψεις, βέβαια όχι. Τη πήρα τη σακούλα γιατί σας δείχνω κάποια πραγματάκια που πήρα για κουζίνα τώρα. Το πρώτο είναι αυτή εδώ πέρα η πάρα πολύ γλυκουλίκια κούπα. Την οποία τώρα θα μου πεις, ρε Θεανό, την κούπα τι τη θέλεις, ρε άνθρωπέ μου. Καλοκαιριάτικα. Δεν έχω ιδέα. Απλά τη θεώρησα πάρα πολύ γλυκουλίκια, πάρα πολύ cute. Είναι μικρούλικια, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αν θέλεις, ρε παιδί μου, να φτιάξεις έτσι λίγο σοκολάτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν γιατί πήρα κούπα βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Δεν τη χρησιμοποιήσω καθόλου σχεδόν. Αλλά ναι, τέλος πάντων, πήρα μια κούπα. Γιατί ξέρετε ότι δεν πίνω καφέ, αλλά πίνω σοκολάτες πάρα πολύ. Μήπως και χρειαστώ κάποτε τώρα το καλοκαίρι με τόση ζέστη που λιώνουμε να πιω κάτι ζεστό. Και εννοείται, πέρα από την κούπα, πήρα και αυτό εδώ πέρα το μπουλάκι. Το οποίο
Έχει γεμίσει σκόνη από τα πράγματα. Σας είχα δείξει και σε ένα προηγούμενο ότι είχα αγοράσει ένα γυάλινο μπολάκι μπλε. Τώρα πήρα κάτι σε πλαστικό κίτρινο, έτσι ώστε να βάζω διάφορα snacks μέσα, να βάζω δημητριακά. Και σας είχα πει ότι αν θα με βολέψει ή όχι το μπολάκι, με βόλεψε. Αλλά θέλω να δοκιμάσω και κάτι σε πιο πλαστικό, ρε παιδί μου, έτσι πιο καθημερινό, που να μπορείς να βάζεις διάφορα πράγματα μέσα και καρπούζι μεταξύ μας. Γιατί έχω φάει πάνω από ένα καρπούζι, σχεδόν μόνη μου. Πάρα πολύ καρπούζι. Συνεχίζω λοιπόν με κάτι το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει, το έχω πλένει και το έχω βάλει, ρε παιδί μου. Το πήρα βασικά στα προηγούμενα τζαμποχόλα, δεν ξέρω πώς ξεχάστηκε. Είναι για το σπίτι. Δεν ξέρω πώς ξεχάστηκε και δεν σας το έδειξα. Είναι αυτή εδώ πέρα η κουβερτούλα. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Η οποία έχει αυτά τα πάρα πολύ cute pom-pom στην άκρη, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω βάλει τη συγκεκριμένη σε μια καρέκλα που έχω, γιατί της δίνει έτσι ένα λίγο πιο μπούχου, να το πω. Vintage. Να το πω retro, να το πω style. Το οποίο είναι αυτή εδώ και την έχω σαν κάλυμα, γιατί η κάλυμα είναι συγκεκριμένη βασικά. Νομίζω είναι γύρω στα 1,5 επί 1, κάτι τέτοιο, επί 1 μέτρο. Είναι σχετικά μικρή, οπότε αν θέλετε να τη ρίξετε, θα τη ρίξετε πάνω στον καναπέ, έτσι κάπως στο μισό, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία. Ή θα τη βάλετε σε κάποια πολυθρόνα έτσι ώστε να χωράει. Είναι έτσι κάπως σαν αυτά τα πολύ απαλά χνοδοτά πραγματάκια, αρκουδάκια. Και είναι πολύ χοχολιάρικη. Τις προάλλες σας έδειξα κάτι γρανίτες που είχα πάρει στο προηγούμενο Jumbo Haul για να έχουμε. Και πήρα μόνο δύο για να τις δοκιμάσω αν βγαίνουν. Λοιπόν, παιδιά, λειτουργούν και δουλεύουν και μια χαρά. Και μπορείς εύκολα από χειμώνα να φτιάξεις τη δική σου γρανίτα στο σπίτι χωρίς να αγοράζεις συνεχώς παγωτό. Για να τις δούμε. Πήρα αυτές. Νομίζω δεν τις είχες άλλο χρώμα. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον από εκεί που τις είδα εγώ, είχαν μόνο αυτό το χρώμα, οπότε πήρα ακόμη ένα πακέτο από αυτές τις γρανίτες και δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι πάλι δεν φτάνουν, γιατί όταν φτιάχνεις θες να φτιάξεις 2-3 μαζί και μόλις τώρα συνειδητοποιήσω ότι θέλουμε να πάρουμε κι άλλες. Μήπως έπρεπε να πάρω κι άλλες. Πάντα αυτό κάνω. Πάντα πηγαίνω στο τζάμπο και δεν έχω λίστα και γίνεται χάλια. Τι παίρνω ό,τι να είναι δηλαδή. Οπότε ναι, πήρα αυτά εδώ πέρα τα sticks. Μπορείτε να δείτε και εδώ κάτω πώς φαίνονται στη φωτογραφία. Κάπως έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Την επόμενη φορά που θα πάω θα τσεκάρω να δω και σε άλλο χρώμα, γιατί όλα μπλε θα είναι στο τέλος. Οπότε αυτό το βιντεάκι μου ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να διασκεδάσετε με το τζάμπο decor haul ή τζάμπο home haul βασικά. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες ιδέες για το σπίτι, όπως για παράδειγμα η δάδα για τον μπαλκόνι, ή όπως για παράδειγμα κάποια καλύματα ή το καθρέφτη τα φωτάκια που το δίνει έτσι λίγο πιο ωραίο στυλ. Ή από εδώ το φίλο μου, αγαπημένο, το ξαναγιοθετήσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι, να σας φάνηκε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα μεγάλο like, να πατήσετε το subscribe αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια και ειδικά τα Jumbo Haul, γιατί ανεβάζω νομίζω αρκετά βίντεο Jumbo Haul. Οπότε μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί θα δείτε έτσι κάτι πιο καθημερινό. Και επίσης το επόμενο βίντεο που είναι να ανέβει, σκέφτομαι να είναι πάλι με home decor. Οπότε κάνε subscribe στο κανάλι για να το δεις και να ενημερωθείς πότε το έχω ανεβάσει, γιατί σκέφτομαι έτσι να κάνω κάποιες μικροαλλαγές στο σπίτι, οπότε why not να μην σας δώσω και εσάς κάποιες ιδέες που ενδεχομένως θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή στο δικό σας σπίτι. Οπότε λοιπόν ναι, αυτό το βιντεάκι, μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, θα περιμένω εκεί πέρα μήνυμά σου, like, follow, να σε δω. Νομίζω αυτά για το σημερινό βίντεο, θα πούμε σαν επόμενο. Γεια σας!